Το είπα και οι προηγούμενοι ομιλητές. Έχουμε μπροστά μας, έρχεται ένας χειμώνας πολιτικός βαρύς και μόνη μας ελπίδα είναι οι συλλογικοί αγώνες, είναι οι αγώνες των εργαζομένων. Στο σύλλογό μας είπαμε να το πούμε λίγο απλά, με ένα τρίπτυχο. Ποιο τρίπτυχο? Δεν θα πεινάσουν οι εργαζόμενοι, δεν θα πεινάσουν οι μαθητές μας. Δεν θα παγώσουν οι εργαζόμενοι, δεν θα παγώσουν οι μαθητές μας. Θα νικήσουμε. Το σωματείο μας και όλα τα σωματεία και τον εκπαιδευτικό, μίλησαν και άλλοι εκπαιδευτικοί προηγουμένως, πρέπει να γίνει και θα γίνει κάστρο αγώνα και θα προετοιμάσουμε την απεργία στις 9 Νοέμβρη. Θα γυρίσουμε σχολείο με το σχολείο. Θα βάλουμε λουκέτο εκείνη την ημέρα στα σχολεία μας, λουκέτο για να ανοίξουν πραγματικά τις επόμενες ημέρες. Θεωρούμε, συνάδελφοι, ότι χρειάζεται απεργιακό σχέδιο. Χρειάζεται απεργιακό σχέδιο και μέχρι τις 9 και μετά τις 9. Ίσως κυρίως μετά τις 9. Βλέποντας αυτό που γίνεται στην Ευρώπη, θεωρούμε σαν δεδομένο ότι ο κόσμος της εργασίας, οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα θα βγουν στους δρόμους. Χρειάζεται κλιμάκωση του αγώνα για πραγματικές αυξήσεις. Υπόθηκαν και από άλλους συναδέλφους εκπαιδευτικούς ότι οι μισθοί μας τα τελευταία χρόνια και τα χρόνια των μνημονίων έχουν υποστεί απίστευτη πτώση. Χρειάζεται αγώνα ενάντια στην κλοπή του δημόσιου πλούτου, στο πόλεμο που κάνει τον υπεριαλιστικό πόλεμο του κεφαλαίου, στην εμπλοκή της χώρας μας που είναι πολύ επικίνδυνη, για την ανατροπή κιόλας αυτής της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής που εφαρμόζει το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση συνολικότερα. Να πω το εξής. Αυτή από πέρυσι μέχρι σήμερα, καλά το λέω, έχουν βγει 7 απεργίες εκπαιδευτικών παράνομες με βάση τον νόμο Χατζηδάκη. Ένα αυτό. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι γίνεται για να επιδιώκουν σήμερα αυτό που λέμε αξιολόγηση, και δεν είναι αυτό που λέει η λέξη, είναι πραγματικότητα, είναι το σχολείο της αγοράς, είναι η ιδιωτικοποίηση, είναι το χτύπημα των μορφωτικών δικαιωμάτων, είναι ο δάσκαλος να είναι σκυφτός, να είναι υποταγμένος, και με αυτόν τον τρόπο να χτυπήσουν και το συνδικαλιστικό κίνημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην εκπαίδευση. 30 χρόνια πραγματικά οι κυβερνήσεις, τα Υπουργεία Παιδείας, για αυτό το ζήτημα φάγαν τα μούτρα τους. Θα τα φάνε και αυτοί. Το θεωρούμε βέβαιο. Το θέμα είναι, συνάδελφοι, και ο Σύλλογός μας έχει πάρει κάποιες αποφάσεις. Πρώτο, μεθαύριο 7 Οκτώβρη, να συμμετέχουμε στην κινητοποίηση και στην πορεία που γίνεται στη Βουλή και στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια στα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια, την ώρα που γίνεται η σύνοδος των αρχηγών κρατών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, λέω για μέχρι την απεργία, Δεύτερον, συμμετοχή στην κινητοποίηση που έχουν αποφασίσει σωματεία εκπαιδευτικών στις 11 Οκτώβρη στο Υπουργείο. Τρίτον, θεωρούμε ότι χρειάζεται, και εμείς το προτείνουμε και στη ΔΟΕ, αλλά πρώτα απ' όλα στα σωματεία των εκπαιδευτικών της Αττικής, να γίνει μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο με θέμα τους μισθούς και τη φτώχεια μέσα στον Οκτώβριο. Διεκδικούμε πραγματικές αυξήσεις και όταν λέμε πραγματικές αυξήσεις, σε αυτά τα χρόνια των μνημονίων, είπαν και προηγουμένως οι συνάδελφοι, οι μισθοί μας έχουν υποστεί απίστευτη μείωση. Θεωρούμε ότι πρέπει να πάει 1.000 ευρώ τουλάχιστον στον εκπαιδευτικό όταν μπαίνει στο δημόσιο σχολείο. Επιστροφή του 13ου και 10ου μισθού, του 13ου και 14ου, και αφορολόγητα στα 12.000 ευρώ και 4.000 για κάθε παιδί. Αναγκαίο θεωρούμε ότι πρέπει να... Συνάδελφε, να ολοκληρώνεις, παρακαλώ. Ναι, ναι. Αναγκαίο θεωρώ ότι πρέπει να μπει το ζήτημα της διατίμησης στη τιμή του πετρελαίου. Θεωρούμε και ένα ζήτημα δεν υπόθηκε και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, το πρόγραμμα εργατικής κατοικίας θα αρχίσει να παίζει στα κανάλια για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αναπληρωτές, οι οποίοι
βρίσκονται σε διάφορα νησιά και σήμερα που μιλάμε είναι σε σκηνές. Θα παλέψουμε για την κατάργηση του αντιδραστικού θεσμικού πλαισίου που υπάρχει και έχει να κάνει τόσο με την αξιολόγηση, με την τράπεζα θεμάτων, με το διαγωνισμό PISA, και θεωρούμε ότι ένα κομβικό σημείο για μας είναι και η αύξηση των δαπανών για την παιδεία. Συνάδελφοι, μένει ένας μήνας και τελειώνω με αυτό, ένας μήνας περίπου μέχρι την απεργία. Δεν είναι ένας μήνας, είναι 34 μέρες. Αυτές οι 34 μέρες πρέπει να δώσουμε τη μάχη σχολείο με το σχολείο, να κάνουμε ό,τι μπορεί για να ξημερώσει μια άλλη μέρα στις 10 Νοέμβρη. Μια άλλη μέρα, συνάδελφε, και για τους εργαζόμενους, αλλά και για το ίδιο το κίνημα. Ευχαριστώ πολύ.